Εντάξει, ο Δημήτρης ο Ταταράκης είναι εδώ. Τι κάνετε? Κορίτσι μου, συγγνώμη να χαιρετήσω. Η Αριάδνη. Η Αριάδνη, μπράβο ρε μωρό μου, ευχαριστούμε. Πέρασε παιδί. Τι πόνο έδωσες, Δημήτρη μου, τι γίνεται αγόρι μου. Πώς είσαι? Συγχαρητήρια, καλή αρχή, τι ωραίο. Τι ωραίο κάθισε, τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Τι κεφάτο τραγούδι. Τι Latin διάθεση είναι αυτή. Πώς το διάλεξες? Το διάλεξα γιατί λένε τη γιαγιά μου Μαργαρίτα. Έγινε και εδώ κλείνει η εκπομπή μας. Εδώ είναι. Και της το αφιερώνω. Πες την αλήθεια. Σε έχω ικανόνα αλήθεια αυτό βέβαια, αλλά πες την αλήθεια. Αλήθεια λες. Ναι. Άκουσες κάποια αρκετά τραγούδια και καταλήξατε σε αυτό? Ναι. Ήτανε στο στυλ αυτό κεφάτα ενώ καλοκαιρινά, γιατί τώρα που ανοίγει ο καιρός ξέρω ότι όλοι πάνε λίγο στο πιο ανεβαστικό. Ήτανε παρόμοια ή είχε και κάτι πιο... ήταν λίγο πιο μελαγχολικά, αλλά νομίζω ότι τελείωσε η μελαγχολία πια. Φτάνει πια. Φτάνει. Ναι, εντάξει. Πες μου σε παρακαλώ πάρα πολύ, τι ήταν αυτό, το είχες στο μυαλό σου γενικά ότι εσύ ήθελες να ασχοληθείς με το τραγούδι? Γιατί πέρασες από το modeling. Ήταν ναι. Το modeling και όπως ήσουν στο modeling, να σου πω κάτι. Δεν βαριέσαι. Εγώ δεν βαριέσαι, μια χαρά. Θα φάω τα νιάτα μου στα χιλιόμετρα. Ας γίνω τραγουδιστής γιατί μ' αρέσει. Όχι. Ήταν κάτι το οποίο μου άρεσε πάντα. Γενικά μου άρεσαν οι τέχνες. Ζωγράφιζα, τραγούδαγα. Από μικρός. Ήμουν αγαλός στο ηθοποιηλίκι. Και αυτό ήταν που μου δόθηκε μια ευκαιρία. Το ήθελα, το σκεφτόμουν. Αυτό είναι ο νόμος της έλξης. Αυτό, ωραία. Θα το πούμε πολύ ωραία. Ναι. Αυτό εννοώ, δηλαδή, αυτό ήταν ουσιαστικά το μέσα, το ένα κλικ παραπάνω. Γιατί μου λες ότι έκανα και από εδώ και από εκεί. Γενικά με τα καλλιτεχνικά είχα μια έφεση και μου άρεσε. Αλλά το τραγούδι, μάλλον υπήρχε από πίσω. Φώναζε βοήθεια. Θέλω κάποια στιγμή να γίνει. Ήθελα κάπως να εξωτερικεύσω την ενέργεια που κρύβεται μέσα μου. Που είναι μεγάλη. Τι ζώδιο είσαι? Υδροχός με το ξώτη. Το παιδί είναι ολότρελο καλά. Τι το λέτε, τον φέρατε. Ευχαριστώ. Όχι, υπάρχει. Και πόσο χρόνο είσαι, μικρός είσαι, πρόσεχε. Είμαι 27. Α, με περνάει 5 χρόνια. Εντάξει, δεν πειράζει, δεν φαίνεται, Στέλιο, δεν φαίνεται. Ήταν αστείο, το έχασες, έλεγες στα νέα σου. Είσαι στην Panic, έτσι. Είμαι στην Panic. Συγχαρητήρια. Μπράβο, έλα, το νέο πια θα είναι. Κάποιος να μην είναι στην Panic, η αλήθεια είναι. Απλά επειδή είμαστε πάρα πολύ, να έβγαλες τώρα, εσύ τα έβγαζα εγώ, αλλά εν πάση περιπτώσει, χαλάλη σου για τη Μαργαρίτα. Το καλοκαίρι θα κάνεις κάποια βόλτα, πιστεύεις? Ή σε κάποιο μαγαζί θα είσαι? Ευελπιστώ. Ευελπιστείς? Όχι, ευελπιστώ. Θα εμφανίζομαι πολύ σύντομα με τη Βασίλισσα. Φουρέιρα, να μην ρωτάτε. Ναι. Παιδιά, κάποιοι τίτλοι δεν μετακινούνται. Μα θες με την Ελένη? Δεν θες να πεις που ακόμα? Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Ωραία, πες να μου στείλει ένα μήνυμα να ξέρω λίγο πιο πριν. Δεν θα το πω για να ξέρω πότε θα έρθω εγώ. Αμέ. Το τραγούδι είναι εξαιρετικό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι γλυκύτατος. Καλή συνέχεια. Ο Δημήτρης ο Ταταράκης ήταν εδώ πέρα, ρε παιδιά.